Γεια σου παιδιά, ξέρω εδώ και καλώς πίσω σε ακόμα βίντεο και ναι, στέγομαι. Στέγω σε αυτό το βίντεο, το έχω πει και στο setup βίντεο. Βολεύει να εκφραστώ όπως θέλω Ναι. Χθες ένα βιντεάκι που δεν ήταν για όλο, ναι, μέχρι εμείς. Ήταν F1 αγώνα στην Αυστρία που απλά έπαιξα τη Φόρμουλα 2020. Μπορείτε να πάτε να το δείτε αν το χάσατε και αν είστε φαν της Φόρμουλα 1. Ταυτόχρονα, καθώς έκανα browse Reddit, βρήκα καταπληκτικό subreddit F1 memes που έχει πάρα πολύ ωραία Tank Formula Memes. So, όπως κατάλαβες και αυτό το σημερινό βίντεο είναι περισσότερο προς τύπους που ασχολούνται με F1, που βλέπουν λίγο F1. Αυτά, θα δούμε Formula Memes σήμερα, αυτό θα γίνει. Και μπορώ να πω έχει κάτι ωραία πραγματάκια μέσα. Πρώτο και πρώτο που θα κάνουμε είναι θα κάνουμε top και θα είναι this week. Γιατί το Grand Prix Αυστρίας είχε αρκετό σως για memes. Και έχουμε καταφέρει εδώ το πρώτο, ξέρω εγώ, με 35.000 από σπίτι και τρελά rewards. Yeah, Zornir, Max, listen carefully to me, whatever happens, don't push too hard, let our engineer do the talking. Το engine! Ah, no, he hit 37 βαθμούς. Car's already broke, isn't it? Map. God map. Has H. I want to hear the truth and only the truth from you. Where the f*** is Magnussen? Magnussen? Ποιος είναι ο Magnussen? Ποιος? The Norwegian? The Danish guy. Ah, yes. Danish, συγγνώμη. We forgot to mount the brakes on. You what? Έφυγε, ποιος έφυγε εκεί πέρα? Ποιος έχει φύγει, δεν το είδα αυτό το κομμάτι νομίζω. Meanwhile. Ow. Βέτελ, ε. Κλασικά. Το Βέτελ γενικά του αρέσει να κάνει αυτά τα spins. Say the line, Bart. He did it again. Σπινάδα. Σπινάδα. Yeah! Why didn't you feed the tire properly? Why didn't you feed the tire properly? It's not November. You know, we didn't July, right? Είναι αυτό με τον Ράικο που τελείω τροχός, ρε φίλε. Και είναι φάση, γιατί, τι έγινε, νομίζα τράκαρε, ρε φίλε. Απλά έφυγε ο τροχός! Μηχανική, όχι καλό βουβού! Και το άλλο του κρεμπάει το λάστιγκο. Α, Hamilton. Βασικά είναι ρίκα από όλο το Grand Prix. Boss music. Boss music. Album don't. I have the track position. You know, είναι αυτό που είναι με το άλλο. Και τον Tyler, ρε φίλε. What are you doing? You're supposed to be slow. Slow is just a very logical concept. All you know is that he has the power. Είναι αυτή η φάση. Ο Leclerc πώς βγήκε. Μπράβο στον Norris. Μεγάλο μπράβο στον Norris που βγήκε τρίτος. Ο Leclerc πώς βρέθηκε δεύτερος. Μπορεί να με βγει κάποιος. Δεν γίνεται μέσα σε αυτό το shitbox να βγήκε δεύτερος ο Leclerc. I guess luck was on Ferrari side. Of God and I'm on my side. Anime. Oh my son. What? Time too fast. Time too fast. Βες που τον πέρασε, ρε φίλε. Πάμε, ρε Λεκλέρ. You can apostrophe to overtake me. You're a mere Ferrari. I have speed. Control in a Mercedes. Oh. Ο Πέρας, είναι αυτός. Mercedes? Well, he had enough. Φίλε, όποιος έκανε αυτό το edit είναι καταπληκτικό. Time penalty. Ποιο είναι. Lewis Hamilton, 5 seconds. Α, ναι, μπράβο. Gap to Ham, 5 points. Ο Norris έκανε τρελό, ξέρω, έκανε και fastest lap εκεί πέρα. I have now become a speed. Destroyed. Ο Twitch streamer, παιδιά, από Twitch βγαίνει τρίτο σε Grand Prix, ξέρω. Poggers! Φίλε, μπράβο στον Norris πάντως για αυτό που έκανε. I'm speed! Ο Norris. Έκανε και stream μετά, ξέρω. Έξω, τι έξτρα. Oh. So funny, dude. Oh my god. Norris, the podio!
Oh, πάντως μπράβο στον Νόρις. Βλακεία με το Χάλετ που γύρισε το άλμπον. Ήταν δεύτερη φορά που το έκανε αυτό. Νομίζω ο άλμπον είπε κιόλας κάτι στο ράδιο. What a sore loser, κάτι τέτοιο. I could use this image in any race weekend. Ferrari clowns. Bro, Ferrari φέτος. Και upgrades θα φέρουνε στην Ουγγαρία. F1 is back. Lewis not on podium. Leclerc comes good. Lando on the podium. 8 retirements. One Spinella. Today was a good day. Πλάκα, πλάκα. Τερμάτισαν 11 αυτοκίνητα. Οι 12. 8 άρα από τα 20. 12 αυτοκίνητα τερμάτισαν στο Αυστριακό Grand Prix. Latifi rookie of the year PowerPoint. Russell 22 career starts. Best finish 11th. Latifi 1 career start. Best finish 11th. Έχεις ο Russell εκεί να τρεχαρντάρει πόσες 22 αγώνες και καλύτερος αγώνας του είναι αυτή 11ος και έχεις τον Latifi έρχεται πρώτο αγώνα της χρονιάς 11. Dominating the team. Έτσι πρέπει. We races 1 και δείχνει το Ricardo με τον Verstappen. Δεν ξέρω αν το είδατε. Έχω ξέρω εγώ για αυτό το BLM. Το End Racism και όλα αυτά τα We Races One, μπράβο τους. Αλλά αυτό το μήνυμα είναι πάρα πολύ. Δύο Red Bulls, no, one powerful Red Bull. Carlon Sainz Google search right now how to cancel your contract. Φίλε, ο Sainz υπόγραψε με τη Ferrari για το χρόνο. Βέτελ ακόμα δεν έχει που να πάει, δεν ξέρω. Λογικά όσοι το βλέπετε το βίντεο ξέρετε. Και είναι ο Sainz βλέπει την Ferrari πως πάει και βλέπει τον Norris, ξέρω εγώ. Μήπως ήταν ούψι να υπογράψω με την Ferrari. Fastest lap milk power. Αυτό το meme είναι ό,τι πρέπει. Είναι ο ξέρω Leclerc, Μπότας και Ολλάντος στη Δύση με τη σαμπάνια του εκεί πέρα. Toto Wolff thinks that Racing Point has a very strong car and they showed promising lap times during the winter test. Toto Wolff, Toto. More like Mercedes, γιατί ουσιαστικά η Racing Point αγόρασε το περσινό αμάξι της Mercedes. Fire up this. How do you do, fellow midfield? Ferrari. Bro, άμα φέτος η Ferrari θα είναι στη μέση, ξέρω, να αγωνίζει Formula 1.5, ξέρω εγώ. Θα είναι πραγματικά. Εγώ βλέπω να φεύγει η μισή ομάδα της Ferrari του χρόνου. Lando's McLaren, the last lap. Ναι, pretty much. Hamilton, Albon. It's even funnier the second time. Ρε, πραγματικά. Του κάνε δεύτερη φορά αυτό, Hamilton. Και η δεύτερη φορά έχει φάει και πέναλτι. Η φάση είναι τώρα, το έχει κάνει. Την πρώτη φορά που έγινε στη Βραζιλία έκανε και ένα ο apology ο Hamilton. Το έχει κάνει και τώρα. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη που γυρίζω αυτό το βίντεο. Τετάρτη το βλέπετε. Το Grand Prix έγινε την Κυριακή. Do you ever look at stuff and wonder how it got there? Bottas, Leclerc, Nor. During the last lap, Lando goes fastest sector 1. Lando goes fastest sector 2. Lando gets fastest lap of the race. Woo! It's faster than to beat Hamilton from the podium. Woo! Everything according to plan. Did the great Ferrari master plan work that? I don't know. How, but yes. Κάτι μου λέει, ξέρεις, γενικά οι τακτικές της Ferrari, δεν ξέρω ποιος τα αποφασίζει. Δεν ξέρω, είναι λες και έχουν χαρτί, ξέρω εγώ, με 6 ιδέες και ρίχνουν το. Σε αυτό το τετραγωνάκι με τα 6 νούμερα που το παίζουν στο τάβλι και όποιο νούμερο πέφτει. This is what we do today. Fantastic. If it works, it works. If it doesn't, it doesn't matter. Daniel Cacciao Quack. Signs Leclerc got passed, but at least it's my corner now. Vettel 3 car length back. Our corner. Albon after Brazil 2019 and Austria 2020. I got other treasures that I cannot possess. Που βοήθησε ουσιαστικά τον Norris να πιάσει το podium που έφαγε ο Hamilton 5 sec penalty. Latifi watching everyone else that finished the race get a point. Άλλο ένα αμάξι να βγει από top 10, ξέρω, και ο Latifi θα παίρνει point. Θα περνούσε τον Russell. Bono, these fans are gone. Hamilton, not being able to feel the energy of the crowd costs me this win. Κάτι που θα έλεγε ο Hamilton πραγματικά. You ruin your lap by going off track, Valtteri Bottas panic. You ruin everyone's lap and get the pole, Valtteri Bottas calm. Ξέρεις το qualification του Σάββατο, ξέρω, το τελευταία προσπάθεια, οπότε απλά πήγε και έκοψε όλο το γρασίδι και ήταν τα yellow flags. Έφαγε και πέναλτι ο Hamilton από την δεύτερη θέση, πήγε πέμπτος ή τέταρτος, γιατί δεν έκανε slowdown στα yellow flags που προκάλεσε ο Bottas. Bottas sabotaging Mercedes 2020. Mamma mia, pizzeria. Μα Ferrari. Αυτό είναι τόσο καλό, ρε φίλε.
Γιατί δεν έχω βρει αυτό το Reddit πιο νωρίς, ρε φίλε. Albon. Okay, oh my god. It looks like I'm able to overtake Hamilton. No. No. The word racism is bad. Let's end it. Lewis Hamilton. Που έχουν κοινούλιο, δεν βρήκα οι Mercedes, ξέρω, με το μαύρο. Κάποιο είχε βάλει edit που έβγαινε ο Hamilton από πίτσα με μουσική από Star Wars. Το τον, 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 τον. Τώρα θα σταματήσω γιατί θα μου βαρέσει copyright Disney. Γι' αυτό δεν μπορώ να το δείξω κιόλα και δεν μπορώ να το ρωτήσω παραπάνω. Χα. Ποιο είναι το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Δικηγόρος της Disney. Να κόψω το κομμάτι μες. Εντάξει, θα μου κλείσουν το κανάλι. Εντάξει, θα το κόψω. Θα το κόψω. Το κλείσω. Ναι, ναι, Disney, μην μου πάρετε κείμενο το κανάλι, ε. Austrian GP Podium. Bottas, Leclerc και Norris. Από τα streams, ξέρω εγώ. Είναι ο Albon, ρε φίλε, αυτός. Είναι. The kid. Oh my god, that aged so well. Anyway, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, τα F1 Dunk Memes. Ποιο σας άρεσε, θα κάνω και άλλα Reddit videos με άλλα πράγματα, όχι μόνο F1, γιατί προφανώς αυτό το βίντεο ήταν προς μικρό κοινό που ασχολείται με F1 ή που το αρέσει γενικά memes. So ναι, αυτά από μένα, πατσακάστε το like, share, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!